Επεισόδια, δακρυγόνα και συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία είχε το μενού της γενικής απεργίας στο Χονγκ Κονγκ. Οι πολίτες διαμαρτύρονται για την πρόθεση της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ να επιτρέψει την έκδοση κατηγορουμένων στην Κίνα, με τους διαδηλωτές να κάνουν λόγο για πλήρη κατάργηση των ελευθεριών τους. Παρά το γεγονός πως η κυβέρνηση ματέωσε την κατάθεση του νομοσχεδίου, οι πολίτες απαιτούν την πλήρη απόσυρσή του και την παραίτηση της επικεφαλής της κυβέρνησης. Μετά από καιρό, η επικεφαλής της κυβέρνησης, Κάρι Λαμ, τοποθετήθηκε δημοσίως, λέγοντας πως οι ταραχές θέτουν σε άνευ προηγουμένο κίνδυνο το Χονγκ Κονγκ. Τόνισε επίσης ότι η κυβέρνηση θα διατηρήσει πάσθηση για την τάξη και πως η ίδια δεν πρόκειται να παραιτηθεί. Την ίδια ώρα, οι συγκοινωνίες παρέλυσαν με αποτέλεσμα όσοι επιθυμούσαν να εργαστούν ή ακόμη και να μετακινηθούν να μην μπορούν να φτάσουν στον προορισμό τους με κανέναν τρόπο. Εκατοντάδες ταξιδιώτες παράλληλα αποκλείστηκαν στο αεροδρόμιο, με περισσότερες από 200 πτήσεις να ακυρώνονται λόγω της γενικής απεργίας.